Γεια σας και καλώς ήρθατε. Μπροστά σας βλέπετε το Azar 514 Gaming Keyboard από τη Lorgar που θα κάνουμε unboxing και review. Το πληκτρολόγιο έρχεται σε μια όμορφη συσκευασία στα χρώματα της Lorgar. Πρώτο πράγμα που βλέπουμε πάνω στην συσκευασία είναι τα χαρακτηριστικά του. Βάση από αλουμίνιο, RGB φωτισμός, σώμα 2:1, κλασικό και σκελετός, μηχανικοί διακόπτες που αντέχουν τα 50 εκατομμύρια πατήματα. Στο κάτω μέρος θα βρούμε διάφορες πληροφορίες για την Lorgar και πως η Lorgar δεν χρησιμοποιεί πλαστικό για να κατασκευάσει τις συσκευασίες της. Lorgar Saves Planet. Στην πίσω μεριά τώρα θα βρούμε διάφορες πληροφορίες για το πληκτρολόγιο. Όπως ότι ο RGB φωτισμός αλλάζει μέσα από το πρόγραμμα της Lorgar, ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε προφίλ παιχνιδιών, ότι μπορούμε να κάνουμε επαναχαρτογράφηση των πλήκτρων, να κάνουμε εγγραφή μακροεντολών και να κρατάμε στατιστικά. Μπορούμε να δούμε πως τα κουμπιά που έχει το πληκτρολόγιο είναι τα Dream Switches, το καλώδιο είναι λατηρίου και μπορεί να περάσει από 3 διαφορετικά σημεία, το σώμα του το οποίο είναι 2:1, κλασικό και σκελετός, και κάποια δωράκια τα οποία θα δούμε μόλις ανοίξουμε την συσκευασία. Και στην πάνω μεριά που θα βρούμε κάποιες άλλες πληροφορίες για την Lorgar. Πάμε σιγά σιγά να ανοίξουμε και την συσκευασία μας. Το πληκτρολόγιο αποτελείται από 104 μηχανικά κουμπιά. Έχει 18 λειτουργίες RGB φωτισμού. Το πλάτος του είναι 450 χιλιοστά. Το ύψος του 136 χιλιοστά. Και το βάθος του 39 χιλιοστά. Μην ξεχάσω να αναφέρω πως το πληκτρολόγιο ζυγίζει 1 κιλό και 17 γραμμάρια. Εδώ βλέπουμε ακόμη μια μαύρη συσκευασία που στην πάνω μεριά έχει ανάγλυφο το λογότυπο της Lorgar. Αυτό σημαίνει πως η συσκευασία προστατεύει πολύ καλά το πληκτρολόγιο. Ας το ανοίξουμε σιγά σιγά και αυτό. Πρώτο πράγμα που συναντάμε είναι το καλωσόρισμα της Lorgar, στο οποίο μας ευχαριστεί που επιλέξαμε την Lorgar. Γράφει πως είναι σίγουροι ότι θα μείνουμε πλήρως ευχαριστημένοι από το προϊόν και ότι φτιάχτηκε με μεγάλη προσοχή για να μας δώσουν στο μέγιστο την καλύτερη εμπειρία. Τέλος, γράφει πως αν αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα να επικοινωνήσουμε άμεσα με την Lorgar και θα κάνουν τα πάντα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα για να μας βοηθήσουν. Το πληκτρολόγιο βλέπουμε πως έρχεται με αυτή την μαύρη όμορφη τσαντούλα μεταφοράς του, η οποία έχει το λογότυπο της Lorgar. Πάμε να δούμε τι άλλο περιέχει μέσα η συσκευασία. Το εγχειρίδιο για το πληκτρολόγιο, το οποίο μπορούμε να βρούμε διάφορες χρήσιμες πληροφορίες. Ακόμη ένα μικρό εγχειρίδιο. Ένα σουβέρ με το λογότυπο της Lorgar. Play game, live life.
συσκευασίες τα οποία περιέχουν θερμαντικά χεριών. Έξυπνη κίνηση και αυτή. Εδώ θα βρούμε ένα μπρελόκ, το οποίο είναι ένα πλήκτρο από το πληκτρολόγιο, με το λογότυπο της Lorcar στην πάνω μεριά, που μέσα μπορούμε να δούμε τον διακόπτη του πληκτρολογίου, που όπως είπαμε είναι τα Dream Switches. Μην ξεχάσω να αναφέρω πως αυτό το κουμπί με το λογότυπο της Lorcar μπορείτε να το αφαιρέσετε από εδώ και να το τοποθετήσετε σε όποιο κουμπί θέλετε εσείς. Διαφορετικά, μπορείτε να το κρατήσετε σαν μπρελόκ, που κατά την άποψή μου είναι πολύ όμορφο. Και εδώ θα βρούμε το εξάρτημα, το οποίο είναι για να φερούμε τα κουμπιά του πληκτρολογίου. Εδώ θα βρούμε το καλώδιο ελαττηρίου, το οποίο έρχεται με αυτό το ελαστιχένιο κλιπ, σε περίπτωση που θέλουμε να το μαζέψουμε. Το υλικό κατασκευής του είναι πλαστικό, αλλά καλής ποιότητας. Το μέγεθός του μπορεί να επεκταθεί έως τα 3 μέτρα και 40 εκατοστά. Η σύνδεση στον υπολογιστή γίνεται με USB Type-A, το οποίο μέσα είναι στα χρώματα της Lorcar. Και έχει και το λογότυπό της. Η σύνδεση στο πληκτρολόγιο γίνεται με USB Type-C, που και αυτό έχει το λογότυπο της Lorcar. Σε περίπτωση που σε κάποιον δεν αρέσει το καλώδιο ελαττηρίου, η Lorcar μας δίνει και ένα δεύτερο κανονικό καλώδιο, το οποίο είναι και αυτό πλαστικό και το μέγεθός του είναι 1 μέτρο και 90 εκατοστά. Και η συνδεσμολογία του είναι από την μία μεριά USB Type-A και από την άλλη μεριά USB Type-C. Πάμε σιγά σιγά να αφαιρέσουμε και αυτήν την όμορφη τσαντούλα μεταφοράς του για να μπορέσουμε να δούμε καλύτερα το πληκτρολόγιο. Η τσαντούλα μεταφοράς του μπορώ να πω πως είναι πολύ όμορφη. Πολύ όμορφο το πληκτρολόγιο με πολύ όμορφες πινελιές. Το λογότυπο της Lorcar, το υλικό κατασκευής του, τα χρώματα του, είναι όλα τέλεια. Η αίσθηση των Dream Switches είναι μοναδική. Αντέχουν τα 50 εκατομμύρια πατήματα, καθιστώντας τα υψηλά αξιόπιστα. Με την ισορροπημένη δύναμη ενεργοποίησης των 40 γραμμαρίων, δεν αναμένεται καμία ατυχή εισαγωγή. Και το σημείο ενεργοποίησης των 2 χιλιοστών εντός 4 χιλιοστών απόστασης κίνησης σας δίνει πλεονέκτημα αντίδρασης στο παιχνίδι. Το πληκτρολόγιο έχει μια μοναδική δυνατότητα. Το μαγνητικό καπάκι μπορεί να αφαιρεθεί πολύ εύκολα, μετατρέποντάς το από ένα κλασικό πληκτρολόγιο σε έναν σχεδιασμό σώματος σκελετού. Όλα αυτά κτίζονται σε μια ανθεκτική αλουμινένια βάση, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια ανθεκτικότητα και σταθερότητα. Αλήθεια, δεν ξέρω τι να διαλέξω. Κλασικό ή σκελετός. Και τα δύο είναι πολύ όμορφα και δεν μπορώ να αποφασίσω.
Στην πίσω μεριά του τώρα μπορούμε να δούμε πόσο όμορφος και κομψός είναι ο σχεδιασμός του. Εδώ μπορούμε να δούμε τα ειδικά αντιολισθητικά πόδια από καουτσούκ σε κάθε γωνία για να μην γλιστράει το πληκτρολόγιο. Τα πόδια ρύθμισης κλίσης, που εδώ μας δίνεται η δυνατότητα να διαλέξουμε μικρή κλίση ή μεγάλη κλίση. Ακόμα και τα πόδια ρύθμισης κλίσης έχουν και αυτά αντιολισθητικά πόδια. Εδώ είναι που συνδέεται το καλώδιο USB Type-C. Για να το συνδέσουμε για να δούμε και τις τρεις διαφορετικές διαδρομές του καλωδίου. Το πληκτρολόγιο μας δίνει τη δυνατότητα να περάσουμε το καλώδιο από όποια διαδρομή θέλουμε εμείς. Από την προστινή διαδρομή, από την αριστερή διαδρομή ή από την δεξιά διαδρομή. Πάμε να αφαιρέσουμε και κάποια κουμπιά με το ειδικό εξάρτημα που μας δίνει η Lorgar για να δούμε λίγο καλύτερα και τα Dream Switches. Εδώ μπορούμε να δούμε ότι είναι ακριβώς όπως είναι και το Breloc. Δεκαοχτώ διαφορετικά προφίλ μπορούμε να τα προσαρμόσουμε όπως εμείς θέλουμε. 18 λειτουργίες RGB. Μπορούμε να αλλάξουμε το φωτισμό του. Την ένταση φωτεινότητάς του. Τα χρώματά του. Την ταχύτητά του. Το αν τα χρώματα θα είναι από αριστερά ή από δεξιά. Προφίλ το οποίο είναι με στατικό χρώμα. Διαλέγουμε ένα χρώμα που μας αρέσει και το αφήνουμε εκεί. Προφίλ που με κάθε πάτημα δικό μας κάνει διάφορα εφέ. Το πληκτρολόγιο, όπως μπορείτε να δείτε, έχει διάφορα προφίλ. Πιστέψτε με, είναι όλα πολύ όμορφα και είμαι σίγουρος πως θα σας αρέσουν. Και όλα αυτά μπορούν να γίνουν πολύ εύκολα από το ειδικό πρόγραμμα της Lorgar. Μπορείτε να βάλετε όποιο χρώμα θέλετε εσείς, μιας και μέσα στο ειδικό πρόγραμμα της Lorgar έχει πάρα πολλά χρώματα. Η ένταση της φωτεινότητας σε συνδυασμό με τα τόσο ωραία χρώματα θα σας δώσει μια ξεχωριστή αλλά και αισθητική ομορφιά.
Η επίσημη ιστοσελίδα της Lorgar είναι lorgar.com. Υπάρχει όμως και στα ελληνικά, που είναι lorgar.gr. Εδώ μέσα μπορείτε να δείτε όλα τα προϊόντα της Lorgar, αλλά και τα χαρακτηριστικά τους. Και εννοείται να βρούμε και το software της Lorgar. Πάμε να το κατεβάσουμε για να το δούμε. Όπως μπορείτε να δείτε, το πρόγραμμα της Lorgar εντόπισε με τη μία το πληκτρολόγιο. Από εδώ μέσα μπορούμε να ρυθμίσουμε τα πάντα για το πληκτρολόγιό μας. Τον οπίσθιο φωτισμό, να διαλέξουμε κάποιο εφέ φωτισμού, που όπως μπορείτε να δείτε έχει αρκετά εφέ, να αλλάξουμε το χρώμα, η παλέτα χρωμάτων είναι τόσο μεγάλη, μπορούμε να διαλέξουμε όποιο χρώμα θέλουμε εμείς. Την ταχύτητά του, την φωτεινότητά του, το αν θα ξεκινάει από αριστερά ή από δεξιά. Μπορούμε να αλλάξουμε και τα κουμπιά του ή να βάλουμε ακόμα και μακροεντολές ή και εντολές. Στις ρυθμίσεις τώρα μπορούμε να δούμε το Windows Lock, την καθυστέρηση πριν από την επανάληψη, την ταχύτητα αυτόματης επανάληψης και τη συχνότητα. Και στα περισσότερα να ρυθμίσουμε την συχνότητα αλλά και το χρονικό διάστημα. Αυτό ήταν το Azar 514 Gaming Keyboard από την Lorgar. Τα λέμε σύντομα.